Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει και το ταξίδι μας στην Κεφαλονιά συνεχίζεται. Στο πρώτο μέρος εξερευνήσαμε το Αργοστόλι και το Φυσκάρδο. Πήγαμε βαρκάδα στον κόλπο του Μύρτου, επισκεφθήκαμε τη μονή του Αγίου Γερασίμου και το κάστρο του Αγίου Γεωργίου και ανεβήκαμε στην κορυφή του όρου Σένος, στο ψηλότερο σημείο της Κεφαλονιάς. Σήμερα συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος του ταξιδιού μας στην όμορφη Κεφαλονιά. Και σε αυτό το ταξίδι έχουμε μαζί μας το αγαπημένο μας νερό, που ταξιδεύει μαζί μας και μας ξεδιψάει σε κάθε βήμα. Καλημέρα! Σήμερα θα πάμε να εξερευνήσουμε τη δυτική πλευρά της Κεφαλονιάς. Θα πάμε προς Λιξούρη. Εδώ είμαστε ακριβώς στην κορυφή του μεγάλου κόλπου της Κεφαλονιάς. Από τη μία μεριά από εκεί είναι το Αργοστόλι και από εκεί είναι το Λιξούρι. Όλη αυτή η δεξιά είναι η Χερσόνησος του Λιξουρίου που πάμε να εξερευνήσουμε. Είμαστε στο Λιξούρι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κεφαλονιάς. Εδώ είμαστε στην είσοδο της πόλης, όπως ερχόμασταν από βόρεια. Πάμε κάτω στο λιμάνι. Να είμαστε κάτω στο λιμάνι, στο Λιξούρι. Εδώ είναι και η παραλιακή με πολλές ταβέρνες και καφετέριες. Εδώ από πίσω η κεντρική πλατεία. Και από εδώ τα καραβάκια φεύγουν και πηγαίνουν απέναντι στο Αργοστόλι. Οργανωμένα πράγματα. Λοιπόν, αυτή είναι η πλατεία του Λιξουρίου. Πάρα πολύ ωραία πλατεία. Μ' αρέσει πρώτον ότι είναι δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στο λιμάνι. Δεύτερον, είναι τεράστια ευρύχωρη, ότι πρέπει για να παίζουν τα παιδιά γύρω-γύρω. Έχει τραπεζάκια, καφετέρειες, εστιατόρια. Πολύ κλασική ελληνική φάση. Αλλά το πολύ ιδιαίτερο με αυτή την πλατεία είναι ότι στη μέση έχει αυτό το πανέμορφο δέντρο. Παλιά, αντί για δέντρο, είχε ένα συντριβάνι. Και τώρα βάλανε αυτόν τον φύκο. Μου είπε ένας ντόπιος ότι μια κανονική χρονιά, όχι 2020, ναι, εδώ πέρα καλοκαίρι, Κυριακή που είναι και σήμερα, ναι, δεν θα μπορούσαμε να περάσουμε. Κρίμα λοιπόν. Ας ελπίσουμε να ξαναγεμίσουν τα μέρη. Αυτό εδώ το μνημείο που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της πλατείας είναι αφιερωμένο σε όλους τους ναυτικούς που έχουν πεθάνει. Επειδή το Λιξούρι ανέκαθεν ήταν γενέτειρα πολλών ναυτικών. Και εδώ είμαστε στο κέντρο της πόλης. Από εδώ είναι ο ναός του Παντοκράτορα και από εδώ το παλιό Δημαρχείο. Το κτίριο του παλιού Δημαρχείου, καθώς και πολλά άλλα παλιά κτίρια της πόλης, υπέστη σοβαρές ζημιές τον Φεβρουάριο του 2014, όταν έγινε ο σεισμός εδώ στη Κεφαλονιά. Από τότε δεν χρησιμοποιείται, επειδή χρειάζεται επισκευές. Εδώ σε αυτό σημείο είναι και η εμπορική καρδιά της πόλης με τα περισσότερα μαγαζιά. Το Λιξούρι πέστη μεγάλες καταστροφές από τον σεισμό του 1953. Υπάρχουν πάρα πολλά μισογκρεμισμένα κτίρια. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά κτίρια που νιώθεις ότι είναι παλιά, αλλά φτιάχτηκαν μετά. Και ο λόγος ήταν ότι όταν έγινε ανοικοδόμηση της πόλης, έγινε με σεβασμό στην παλιά αρχιτεκτονική και έτσι φτιάχτηκαν ξανά τα σπίτια όπως ήταν πριν το σεισμό. Το πιο σημαντικό ιστορικό αξιοθέατο στο Λιξούρι είναι η Ακοβάτιος Βιβλιοθήκη. Στεγάζεται σε ένα παραδοσιακό αρχοντικό των αδελφών Τυπάλδων Ιακοβατών, το οποίο χτίστηκε κάπου το 1860. Αλλά δυστυχώς το 2014, μετά από το σεισμό που έγινε εδώ στην Κεφαλονιά, υπέστη μεγάλες καταστροφές. Μέσα η βιβλιοθήκη έχει 25.000 ιστορικά βιβλία και έχει και μουσείο, στο οποίο υπάρχουν και 3 αυθεντικά Ευαγγέλια. Αλλά μετά το σεισμό έκλεισε σαν επισκέψιμος χώρος, δεν μπορείς να μπεις μέσα και τα διάφορα εκθέματα μεταφέρθηκαν σε άλλο χώρο που λειτουργεί σαν μουσείο, εκεί κοντά στο ποτάμι. Ήρθαμε στη διάσημη παραλία Ξή. Είναι νότια-νότια στη Χερσόνησο του Λιξουρίου. Περίπου 10 λεπτά από το Λιξούρι. Δύο ιδιαίτερα πράγματα έχει αυτή η παραλία εκτός από το περίεργο όνομα. Κόκκινο χρώμα στην άμμο
και Άργυλο. Γεια σου, Ευτυχή. Τι γίνεται? Μια χαρά. Το όνομά σου? Νικόλας. Από εδώ? Ναι. Το νησί απέναντι πώς λέγεται? Το νησί απέναντι λέγεται Βαρδιάνη. Όπου έχει άσπρο είναι Άργυλος. Ναι, αυτό είναι Άργυλο. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα. Γεια σου. Καλά, χάρηκα. Απίστευτη παραλία, σαν να είσαι στο πλανήτη Άρη. Και αυτό το αλήφι στο πρόσωπο και σε όλο το σώμα για μια εξαιρετική μάσκα ομορφιάς. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βρούμε ένα μέρος να φάμε, αλλά για την ώρα είμαστε οργανωμένοι. Βασικά, από εδώ τα πήραμε, από το Λιξούρι, από το περίπτερο. Δεν χρειάζεται αυτά τα μπισκότα να τα κουβαλάμε μαζί μας παντού, γιατί απλά υπάρχουν παντού. Το ταξίδι θέλει το μπισκότο του. Πριν φύγουμε, θα πάω εγώ στο αυτοκίνητο με το air condition να κρατήσω τη μικρή και η Λέκτρα θα πάει να κάνει μια βουτιά. Για να πάμε να ξυπνηθούμε. Τέλεια. Πάμε πίσω στην οικογένεια. Φεύγουμε. Φτάσαμε στο νοτιότερο άκρο, στη Χερσόνησο του Λιξουρίου. Και εδώ είναι το μέρος που λέγεται Κουνόπετρα. Η πέτρα που κουνιέται. Παλιά πριν το σεισμό, αυτή η Κουνόπετρα έκανε μια παλμική κίνηση. Αν ανέβαινες πάνω, την ένιωθες. Αλλά μετά το σεισμό κουνήθηκε και σταμάτησε μετά το 70-73 να κουνιέται τελείως. Τώρα υπάρχει μια νέα Κουνόπετρα δίπλα, που αυτή κουνιέται λίγο. Όταν λέμε κουνιέται, μιλάμε κάνει μια παλμική κίνηση περίπου 10 με 20 φορές το λεπτό. Και για να τη δεις πρέπει να βάλεις ένα ξύλο για να το δεις να κουνιέται. Να το κίτρινο χρώμα, να η νέα Κουνόπετρα. Γενικά όλη αυτή η βράχη, αν τους δεις από ψηλά, μοιάζουν με κομμάτια παζλ. Γι' αυτό είναι φυσιολογικό να υπάρχει Κουνόπετρα, δηλαδή κάποιος βράχος που ίσως αιωρείται λίγο, κουνιέται, ταλαντεύεται κτλ. Κτλ. Για να δούμε, η Κουνόπετρα κουνιέται, για να χοροπηδήσουμε λίγο. Ωραία φάση Κουνόπετρα, αλλά δεν κουνιέται πολύ. Ήρθαμε σε μια κοντινή παραλία από την Κουνόπετρα που λέγεται Βάτσα. Και εδώ υπάρχει και το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Και το χαρακτηριστικό με αυτή την παραλία είναι ότι εδώ καταλήγει ένα μικρό ποτάμι και έτσι έχει ιδιαίτερα πολύ βλάστηση. Είναι ένα καταπράσινο μέρος. Και έχει και ένα μαγαζί εδώ και μια ταβέρνα από πάνω. Εδώ μπορείς να έρθεις, να ράξεις, να χαζέψεις έτσι το όμορφο φυσικό τοπίο και να φας. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Το όνομά σας? Ευρώπη. Ευρώπη είναι το όνομα. Ευρώπη. Εδώ το μέρος πώς λέγεται? Είναι... Εδώ είναι η ευρύτερη περιοχή Βάτσα, η παραλία Άγιος Νικόλας Βάτσα. Είναι Άγιος Νικόλας και είναι... Άγιος Νικόλας Βάτσα. Είναι η Βάτσα ή τα Βάτσα? Είναι τα Βάτσα. Αυτά τα φύκια πάντα έτσι είναι, είναι χαρακτηριστικό. Αυτά τα φύκια μας τα βγάζει ο κόλπος εδώ πέρα και το χειμώνα. Εμείς τα καθαρίζουμε όμως, περιποιούμαστε την παραλία. Έχει μια πλωτή γέφυρα με αλυσίδα, περνάς απέναντι. Το ποτάμι πηγαίνει 800 μέτρα μέσα. Το λένε, το αποκαλούνε ο Σικουάνας του Λιξουρίου.
το χειμώνα κατεβάζει νερό και είναι γλυκό το νερό, ενώ το καλοκαίρι που μπαίνει μέσα η θάλασσα είναι αλμυρό το νερό. Αυτό σπιτάκι λέγεται παραδοσιακά Τραγάτα και εκεί πίσω υπήρχε ναός του Ποσειδώνα. Τη σαβέρνα στα λαχανικά εδώ τα φυτεύετε? Ναι. Α, ωραία. Και τα ψάρια φαντάζομαι δικά σας εδώ. Ναι. Τέλεια. Έχουμε τράτα και βγαίνει έξω και ψαρεύει μόνο για εμάς. Τέλεια. Τι φέρατε εδώ πέρα, τι φανταστικά πράγματα, όλα πολύ παραδοσιακά. Αυτό εδώ πολύ, τι είναι? Πολύ. Αυτή είναι η ριγανάδα. Η ριγανάδα είναι σαν τον τάκο τον κριτικό, ναι. Μόνο που εμείς την βάζουμε με μπαγιάτικο ψωμί, ψωμί περασμένης ημέρας. Αυτή είναι κολοκυθό κορφάδες. Τηγανητή. Ναι, με κουρκούτι τηγανητή. Και εκεί η αλιάδα μας, η κεφαλονίτικη αλιάδα. Μαράκια, και τα καλαμαράκια. Φρέσκα φαίνονται. Ναι. Τέλεια. Είναι όλα παραδοσιακά. Ωραία πατατούλες. Χοντρό αλάτι, αφράλα. Κεφαλονίτικες γεύσεις για να δοκιμάσουμε τις τηγανητές ντομάτες. Αν σ' αρέσει η γεύση της μαγειρεμένης ντομάτας, αυτό είναι επικό. Αυτό είναι το χωριό Χαβριάτα. Είναι στην νοτιοδυτική πλευρά της Χερσονήσου, του Λιξουρίου. Έχει ένα πανέμορφο δρόμο με αυτά τα ροζ λουλούδια και μια χαρακτηριστική κλασική επτανησιακή αρχιτεκτονική εκκλησία. Το ωραίο με αυτό το χωριό είναι ότι βρίσκεται σε λόφο και γύρω-γύρω βλέπεις όλο τον κάμπο του Λιξουρίου. Με όλες τις καλλιέργειες. Κυρίως ελιές, αλλά και αρκετά αμπέλια. Μποτιλιάρισμα! Συνεχίζοντας την οδήγησή μας στη Χερσόνησο του Λιξουρίου, φτάσαμε στην Ιερά Μονή Κυπουραίων στη Δυτική Ακτή. Το μοναστήρι πήρε το όνομά του από τους πολλούς κήπους που είχε παλαιότερα. Στο σεισμό του 1953 ο ναός έπεσε τελείως, ισοπεδώθηκε, τον ξαναφτιάξαν από τα θεμέλια. Αλλά στο σεισμό του 2014 δεν έπεσε τελείως, αλλά υπέστη μεγάλες καταστροφές. Και τώρα μπορείς να δεις τα σημάδια του εγκέλαδου στο κτίριο. Ο ναός είναι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και του Τιμίου Σταυρού. Από εδώ βλέπεις, λέει, ένα από τα καλύτερα ηλιοβασιλέματα, όχι μόνο της Κεφαλονιάς, αλλά ολόκληρης Ελλάδας. Στο βάθος είναι η Ιταλία. Η τοποθεσία είναι φοβερή. Είναι τα μετέωρα της Κεφαλονιάς. Γεια σας, κύριε Χρήστο. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Και η παράδοση λέει, επίσκεψε μοναστήρι να φάμε και λουκουμάκι. Και από εδώ υπάρχει ένα μονοπάτι που πηγαίνει στο ακροτήρι Σκίζα. Είναι μια λεπτή λωρίδα γης με βράχια που αποτελεί το πιο δυτικό σημείο στη Κεφαλονιά. Δίπλα στο μοναστήρι βρίσκεται και η πλατιά Άμμος, μια δύσβατη αλλά πολύ εντυπωσιακή και ειδηλιακή παραλία που για να φτάσεις πρέπει να κατέβεις με τα πόδια ένα απότομο μονοπάτι. Στη βορειοδυτική ακτή της Χερσονήσου του Λιξουρίου συναντάμε και μια από τις πιο γνωστές παραλίες της περιοχής, την Πετάνη, η οποία είναι εύκολα προσβάσιμη, πηγαίνει καλός δρόμος μέχρι κάτω και έχει πολλές υποδομές για τους επισκέπτες, όπως εστιατόρια, καφέ, beach bar κτλ. Έκανα λάθος. Το σωστό όνομα της παραλίας είναι Πετανή, με τον τόνο στην τελευταία συλλαβή. Αλλά εντάξει, και κανένα τόνο λάθος να κάνουμε, δεν έγινε και κάτι, δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν θα γκρινιάξει κανείς. Έτσι δεν είναι? Φεύγουμε τώρα από την περιοχή του Λιξουρίου, φεύγουμε από τη Χερσόνησο στη Δυτική Κεφαλονιά και επιστρέφουμε πίσω προς το σπίτι. Επιστρέψαμε σπίτι. Πάμε για ξεκούραση. Τα λέμε αύριο. Γεια!
καλύτερη ώρα της ημέρας. Καφεδάκι και τοπικό γλυκάκι. Εντάξει, το καφέ το φέρνουμε μαζί μας. Εγγύηση. Όταν μένουμε σε τέτοια μέρη, σχεδόν πάντα έχει εσπρεσιέρα και έτσι κουβαλάμε τις δικές μας κάψουλες και φτιάχνουμε τον καφέ μας. Φύγαμε από τον Αγκώνα που μένουμε και οδηγούμε νότια, πηγαίνουμε προς Αργοστόλη. Και ναι, εδώ ο δρόμος έχει κάθε τόσο κατσίκες. Συναντάς πολλές κατσίκες που περνάνε τον δρόμο, θέλει προσοχή. Αφήσαμε πίσω μας το Αργοστόλη και κατευθυνθήκαμε νότια για να φτάσουμε στην παραλία Λουρδάς, στο χωριό Λουρδάτα. Οδηγήσαμε νότια, αφήσαμε στα δεξιά μας το Αργοστόλη, στα αριστερά μας το κάστρο του Αγίου Γεωργίου, στα αριστερά μας το όρος Ένος και φτάσαμε στη νότια ακτή της Κεφαλονιάς. Εδώ στα νότια είναι η πιο τουριστικά ανεπτυγμένη περιοχή του νησιού με μεγάλες αμμώδεις παραλίες και πολλές ξενοδοχειακές μονάδες. Εντάξει, παίζει απίστευτος αέρας, δυτικός αέρας, γι' αυτό έχει κύματα από εδώ. Συνήθως όταν έχει βοριά, εδώ στα νότια η θάλασσα είναι λάδι. Αυτό από πάνω είναι το όρος Ένος, το μεγαλύτερο βουνό της Κεφαλονιάς. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε ακόμα πιο ανατολικά για να πάμε στη Σκάλα. Μπορεί να αναρωτιέστε γιατί ήρθαμε στη μέση του πουθενά, αλλά στην πραγματικότητα ήρθαμε στην άκρη της Κεφαλονιάς, στο νοτιότερο σημείο του νησιού. Βασικά εκεί στα 200 μέτρα είναι ένας βράχος. Είπαμε να μην συνεχίσουμε γιατί είναι εδώ λίγο περίεργος ο δρόμος. Αλλά θα φτάσουμε μέχρι εκεί με την αεροπορία. Εδώ από πίσω είναι η παραλία Μούντα, μεγάλη αμμώδης παραλία, και από πάνω είναι η Σκάλα. Αυτή είναι η απέραντη παραλία της Σκάλας που κοιτάει ανατολικά. Ιδανικό μέρος για περίπατο, έχει αυτό το δρομάκι που πηγαίνει παράλληλα με την παραλία. Το όνομά σας? Ηρακλής. Εδώ πέρα ήταν παρατηρητήριο, τι ήταν η Σκάλα παλιά? Το χωριό ήταν πάνω στο βουνό και μετά τους σεισμούς το 56 μετεκόμισε στην καινούργια θέση δίπλα και στην παραλία. Τι είχε? Παλιά είχε παρατηρητήριο η ενετή, επί ενετών. Κατάλαβα. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Γεια σας. Είμαστε στο παραλιακό δρόμο που πηγαίνει από Σκάλα για Πόρο και εδώ βρίσκεται ο αρχαϊκός ναός της Σκάλας. Τερίπια του δηλαδή. Πρώτα ανακαλύφθηκε το 1812, αλλά οι ανασκαφές του έγιναν το 1960. Η ίδρυση αυτού του ναού ανάγεται κάπου στον 6ο αιώνα π.Χ. Ο αρχαιολογικός χώρος είναι ανοιχτός και μπορείτε να έρθετε να τον δείτε. Ορίστε, σε αυτά τα ωραία μέρη δεν έχει μόνο παραλίες, υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες ταξιδιωτικές στάσεις που αξίζει να κάνετε. Είμαστε στον Πόρο! Είναι λιμάνι στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά. Ο Πόρος έχει δύο κομμάτια, από εκεί είναι το λιμάνι και από εδώ ο βασικός οικισμός. Τεράστια πλατεία παραλιακή δίπλα στην αμμουδιά και το χαρακτηριστικό που έχει ο Πόρος είναι ότι από πίσω υπάρχει ένα φαράγγι μέσα από το οποίο περνάει ένα ποταμάκι που εκβάλλει στη θάλασσα και επίσης ο δρόμος που πηγαίνει προς Αργοστόλη. Εμείς ήρθαμε από το παραλιακό δρόμο από Σκάλα, από κάτω, αλλά τώρα θα φύγουμε από αυτό το δρόμο, θα περάσουμε ανάμεσα από τους βράχους και θα πάμε δυτικά. Πήραμε και κάτι για το δρόμο. Βασικά όχι για το δρόμο, θα το φάμε αγνατεύοντας στη θάλασσα. Περάσαμε το χωριό του Αγίου Νικολάου και εδώ ήρθαμε να δούμε τη λίμνη Άβυθος. Αφήνεις το αμάξι και περπατάς λιγάκι. Η λίμνη Άβυθος είναι η μοναδική λίμνη της Κεφαλονιάς.
Το όνομά της το οφείλει στο γεγονός ότι παλαιότερα υπήρχε η αντίληψη πως η λίμνη ήταν τόσο βαθιά που κανείς δεν μπορούσε να βρει το βυθό της. Όμως κάποια στιγμή βρήκαν το βυθό και μέτρησαν πως ήταν στα 11 μόλις μέτρα. Εντάξει, δεν μπορείς να τη δεις και καλά τη λίμνη, δεν μπορείς να πλησιάσεις, έχεις σηματόπλεγμα. Μόνο αν έχεις ντρόν και τη δεις από ψηλά. Ενδιαφέρον μέρος πάντως. Ωραία, τέλειο μέρος, αλλά με έπιασε μια λιγούρα μετά το σουβλάκι. Θέλω και κάτι γλυκό. Ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσει μια πολύ γεμάτη happy traveler ημέρα. Ολόκληρο αμύγδαλο αυτά είναι. Φεύγουμε από εδώ, επιστρέφουμε σπίτι. Σε κανένα μισάωρο θα είμαστε εκεί. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ ακολουθήστε μας στο Instagram και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή αλλά και να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Βρείτε όμως και τη σελίδα μας στο Facebook και κάντε μας ένα like γιατί εκεί ανακοινώνουμε κάθε εβδομάδα το επόμενο επεισόδιο αλλά και τους διαγωνισμούς μας. Και αν σας έπιασε λιγούρα, τσιμπήστε ένα snack. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler, είμαστε στη Κεφαλονιά, πίνουμε μια γουλιά νερό και συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Καλημέρα! Πάμε να εξερευνήσουμε την περιοχή. Πάμε να δούμε τα χωριά στην περιοχή που μένουμε, στο κέντρο της Κεφαλονιάς. Πίσω από την παραλία του Μύρτου ξεκινάει ο δρόμος που πηγαίνει ανάμεσα στα βουνά, είναι μια σαν κοιλάδα, στην οποία υπάρχουν διάφορα χωριά. Και αυτός ο δρόμος καταλήγει στην Αγία Εφημεία, που είναι ένα γραφικό λιμανάκι στην ανατολική πλευρά του νησιού. Τώρα πάμε μέχρι την Αγία Εφημεία. Βγήκαμε στην ανατολική ακτή της Κεφαλονιάς. Αυτή είναι η Αγία Εφημεία, ένα από τα πιο γραφικά λιμάνια στο νησί. Απέναντι βλέπουμε Ιθάκη, από εκεί πιο κάτω πηγαίνουμε για Σάμι, θα πάμε άλλη μέρα, πάμε μια βόλτα παραλιακή. Αυτή η εκκλησία στο λιμάνι είναι Άγιος Νικόλαος. Η Αγία Εφημεία που έδωσε το όνομά της στον οικισμό είναι λίγο πιο πίσω, είναι μεγαλύτερη και έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό καμπαναριό που φαίνεται από όλο το χωριό. Αργοστόλη, Λιξούρη, Φισκάρδο, ίδια απόσταση από εδώ. Εδώ είναι η Αγία Εφημεία και από αυτό το δρόμο οδηγήσαμε που έχει όλα αυτά τα μικρά χωριά. Όλα σε άτα! Τα περισσότερα παλιά σπίτια στην Αγία Εφημεία καταστράφηκαν από το σεισμό του 1953. Κάποια λίγα μόνο, σαν αυτό εδώ πίσω μου, μπορεί να υπέστησαν καταστροφές αλλά δεν πέσαν τελείως και έτσι μπορέσαν μετά και τα κάναν ανακαίνιση. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Τι ωραία πράγματα έχετε εδώ. Θα κάνω ξαναπεί στην έκθεση. Ναι. 11. Σοβαρά. Ωραία. Θα σε κεράσουμε. Κάτι παραδοσιακό. Χωχω. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ωραία. Πήραμε και πραγματάκι και φεύγουμε. Αναχωρούμε. Αποχαιρετούμε την φιλόξενη Αγία Εφημεία. Αν θέλετε να βλέπετε πού ταξιδεύουμε και να μας προτείνετε προορισμούς για επόμενα ταξίδια, βρείτε μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Ακολουθήστε και εμένα και την Ηλέκτρα, αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής μας. Happy Traveler GR! Είμαστε στην Αγία Κυριακή! Είναι το μικρό γραφικό λιμανάκι κάτω από το χωριό που μένουμε, από τον Αγκώνα. Από εκείνη τη μεριά έχει παραλία και από εδώ ένα λιμανάκι που αράζουν οι ψαρόβαρκες. Η Αγία Κυριακή θεωρείται στέκη ψαράδων και επίσης στέκη ψαροφαγάδων. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα μέρη σε όλη την Κεφαλονιά για να φας ψάρι. Από τα ψαροκάικα και τα δίχτυα κατευθείαν στη σχάρα. Προτιμάς ψάρι ή κρέας? Εσύ ψάρι ή κρέας. Μέχρι τώρα είμαστε 1-1 εγώ με τον Ηρακλή. Εγώ ψηφίζω μακαρόνια. 1-1-1 λοιπόν.
Εδώ έχουμε σαργουδάκι, έχουμε μελανουράκια και κουτσομουρίτσα. Τέλεια, ευχαριστούμε. Πατατούλες, σαλατούλα. Αυτό είναι το μαγαζί μας, αυτό είναι το μενού. Ωραία. Να είστε καλά. Συγκλονιστική πατάτα. Τα καταφέραμε. Σχεδόν. Φύγαμε. Φτάσαμε στην Άσο, ένα παραδοσιακό παραθαλάσσιο χωριό στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Για κάποιους η Άσος είναι το πιο όμορφο μέρος της Κεφαλονιάς. Αυτό είναι το μεγάλο πάρκινγκ που βρίσκεται στη λεπτή λωρίδα γης ανάμεσα στον οικισμό της Άσου και στη Χερσόνησο που συναντάμε το κάστρο. Από αυτό εδώ το μονοπάτι, σε 15 λεπτά φτάνουμε στο κάστρο της Άσου. Πάμε! Άνετο προσβάσιμο πλακόστρωτο, από εδώ δεν περνάνε αυτοκίνητα και τα καροτσάκια μπορούν εύκολα να ανέβουνε. Αυτή εδώ η καταπράσινη Χερσόνησος, εκτός από το κάστρο της Άσου, έχει και άλλα ερείπια και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα. Και ένας λόγος που πας είναι να τα δεις, αλλά ένας ακόμα λόγος είναι να πας για να θαυμάσεις τη θέα του οικισμού από ψηλά. Κοιτάξτε πως φαίνεται η Άσος από εδώ! Φτάσαμε! Φτάσαμε στην είσοδο του κάστρου. Ήταν λίγο κουραστικό, αλλά είμαι σίγουρος ότι άξιζε τον κόπο. Δεν είναι απλά ένα κάστρο. Είναι μεγάλη έκταση. Εδώ μέσα ήταν μια οχυρωμένη πολιτεία. Και είναι και γεμάτο δέντρα. Έχει ελιές, σικές, βελανιδιές και πολλά ακόμα. Το κάστρο της Άσου ξεκίνησε να χτίζεται το 1585 με σκοπό τη δημιουργία ενός δεύτερου κάστρου στην Κεφαλονιά μετά από αυτό του Αγίου Γεωργίου, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία του νησιού. Αφού ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κάστρου, το 1593 η Άσος έγινε η πρωτεύουσα του βόρειου τμήματος της Κεφαλονιάς. Στη νεότερη ιστορία του κάστρου, ως το 1959, λειτουργούσε ως αγροτικές φυλακές. Πολύ μυστήρια κάτι τέτοια μέρη. Τα λατρεύω. Εκτός από την ιστορία που κουβαλάνε, έχουν και μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Και εδώ στο κέντρο του κάστρου υπάρχει τμήμα του που έχει ανακαινιστεί. Ένας ωραίος ανεκμετάλλευτος χώρος, ιδανικός για εκθέσεις, εκδηλώσεις κλπ. Στο χάρτη αυτό εδώ το σημείο το έχει σαν photo viewpoint. Δικαιολογημένα, φαίνεται τέλεια από εδώ το κάστρο. Ωραία, και αφού εξερευνήσαμε το κάστρο της Άσου, επιστρέφουμε πάλι κάτω. Θα πάμε από το άλλο δρομάκι, από τον μπροστινό, από αυτό που θα έπρεπε κανονικά να ανέβουμε το πιο σύντομο. Να, θα βγούμε από εκείνη εκεί την πύλη και θα φύγουμε. Ο λόγος που επιλέχθηκε αυτός ο βράχος της Άσου για να χτιστεί το φρούριο είναι αυτά εδώ τα απόκρημνα βράχια. Γενικά, αυτός ο βράχος από τη θάλασσα είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμος και αυτό το έκανε πολύ καλά οχυρωμένο από θαλάσσιες επιδρομές. Το έχουμε πει. Happy traveler χωρίς πεζοπορία δεν γίνεται. Η φάση σηκώνει νερό. Και βγήκαμε ακριβώς πίσω από το εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται στο πάρκινγκ της Άσου. Στο σημείο που ξεκινήσαμε δηλαδή. Και κατεβήκαμε στο πανέμορφο λιμανάκι της Άσου. Υπέροχο μέρος. Σίγουρα από τα καλύτερα στην Κεφαλονιά, αν όχι το καλύτερο. Και υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι που η Άσος είναι τόσο όμορφη. Πρώτον, η φυσική γεωμορφία του εδάφους. Ο φυσικός κόλπος, ο βράχος με το κάστρο από πάνω, η όμορφη παραλία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα κτίρια είναι προσεισμικά. Η Άσος είναι ένα από τα λίγα χωριά της Κεφαλονιάς που δεν καταστράφηκαν από το σεισμό του 1953.
Και μπορεί η παραλία να είναι μικρή, όμως έχει τέλεια ήρεμα νερά. Και γαλαζοπράσινα, παρακαλώ. Μπαίνουμε στα μάξι και αποχαιρετούμε την Άσο. Ηλέκτρα, τι φτιάχνουμε? Κοτόπουλο, κοκκινιστό με κρυθαράκι. Είναι παραδοσιακή γραβιέρα κεφαλονιάς. Τέλεια. Ω! Αυτό είναι. Και μετά το φαγητό, ώρα για χώνεψη. Το σπίτι αυτό στο οποίο μας φιλοξενούν είναι από τα πιο άνετα μέρη που έχουμε μείνει ποτέ. Είναι ευρύχωρο, μοντέρνο και έχει εξαιρετική αισθητική. Εκτός από αυτό, εδώ υπάρχει κι άλλο ένα ακριβώς από πάνω. Επειδή ίσως κάποιοι από εσάς ενδιαφέρονται, θα βάλουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό εδώ το σπίτι στο site μας. Πάμε να δούμε τα ερείπια του παλιού σπιτιού δίπλα. Του προσεισμικού σπιτιού. Εκεί είναι και το κελάρι. Το όνομα του σπιτιού που μένουμε, Κατόι, το έχει πάρει από το παλιό κελάρι, που είναι ό,τι πιο παραδοσιακό υπήρχε σαν σπίτια εδώ στην Κεφαλονιά παλιά. Αυτός είναι ένας παραδοσιακός λινός, σπιτικό πατητήρι. Εδώ πατούσαν τις σταφύλια και εκεί έπεφτε ο μούστος. Στην ποδόχη, έτσι λεγόταν εκείνο εκεί. Αυτό είναι το παλιό, το προσεισμικό σπίτι, που καταστράφηκε με το σεισμό του 1953. Οργανωμένοι είμαστε. Βέβαια είμαστε. Η βαλιτσούλα της μικρής με τα υπέροχα ρουχαλάκια της. Δεν ξέρω ποιο από όλα τα σύνολα να βάλει, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι τέλειο. Πάντως έχεις πολύ ωραία πράγματα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα είναι πάντα και από πού τα παίρνεις. Από εκεί παίρνουμε ό,τι χρειαζόμαστε για τη μικρή. Έχει τα πάντα. Παιδικά ρούχα, αξεσουάρ, είδη βρεφικής ανάπτυξης, παιχνίδια, διάφορα gadget που διευκολύνουν τα ταξίδια με το μωρό, ακόμα και ρούχα για μαμάδες και μέλουσες μαμάδες. Ψώνια για το μωρό και τη μαμά. Ήρθαμε στην περιοχή της Σάμης και το πρώτο πράγμα που ήρθαμε να δούμε είναι το διάσημο σπήλαιο της Μελισσάνης. Ίσως ένα από τα πιο δημοφιλή φυσικά αξιοθέατα στο νησί. Στο νησί είπα, σε ολόκληρο το Ιόνιο, μήπως ολόκληρη την Ελλάδα. Μπήκαμε μέσα στο λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης, το οποίο έχει ανοιχτή οροφή. Κοιτάξτε πώς είναι. Κύριος Νίκος, από τη Σάμη είστε? Από τη Σάμη, ναι. Συνδέεται αυτό το σπήλαιο με τις καταβόθρες? Αυτό το σπήλαιο συνδέεται με τις καταβόθρες. Από πού έρχεται το νερό? Το νερό έρχεται από αυτό το σημείο εκεί πέρα. Από εκείνη τη μεριά. Είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Εντυπωσιάστηκα από την είσοδο. Όταν έφτασα εδώ, απλά μάζευα το σαγόνι. Φύγαμε. Έχω δει πολλές φορές την τηλεόραση. Ναι. Συνέχεια. Πώς ανακαλύφθηκε το σπήλαιο? Με το σεισμό που έκανε πριν 5.000 χρόνια. Ήταν κλειστό, ήταν και κλειστό και έπεσε και έτσι ανακαλύφθηκε. Και το 63 έκαναν την είσοδο αυτή. Εδώ είναι ποτάμι πρακτικά. Το νερό έρχεται και φεύγει. Γι' αυτό είναι τόσο καθαρό. Κρυστάλλινο. Εδώ είναι το πιο βαθύ σημείο του σπηλαιού. 49 μέτρα. Έχει ψάρια εδώ? Έχει κεφαλόπουλα και χέλια. Και από πουλιά? Νυκτερίδες, περιστέρια, κουκουβάγες. Η διαδρομή έφτασε στο τέλος της.
Τώρα θα κάνουμε, θα κατέβω εγώ με το μωρό, η Ηλέκτρα με τον Ηρακλή και τον κύριο Νίκο θα έρθουν στο κέντρο της λίμνης για να βγάλουμε ωραία φωτογραφία. Να είστε εσείς καλά, να πηγαίνετε βόλτα τον κόσμο. Και εσύ να είσαι καλά, να γυρίζεις τον κόσμο. Γεια σας. Μη τυχόν κάποιος έρθει Κεφαλονιά και δεν έρθει εδώ. Είναι σαν να μην ήρθε Κεφαλονιά. Και εγώ θα έλεγα ότι η Μελισσάνη είναι από αυτά τα μέρη που μπορεί να γίνει και ο λόγος για να έρθεις Κεφαλονιά. Να το δεις και να πεις θέλω να πάω να το δω από κοντά. Ήρθαμε και στη Σάμη. Είναι η μεγάλη παραθαλάσσια πόλη στην ανατολική ακτή της Κεφαλονιάς. Εδώ υπάρχει μεγάλο λιμάνι που φεύγουν καραβάκια και πηγαίνουν και η Θάκη και απέναντι Κυλλήνη. Γενικά αν έρθεις με πλοίο στην Κεφαλονιά, εδώ θα έρθεις, στη Σάμη. Από εδώ από Σάμη θα φύγουμε όταν αποχαιρετήσουμε την Κεφαλονιά και θα πάμε στην Ιθάκη. Πάμε να κλείσουμε εισιτήριο. Πήραμε και τα εισιτήριά μας και ναι, μετά από Κεφαλονιά πάμε Ιθάκη. Αλλά μέχρι τότε συνεχίζουμε με την εξερεύνηση της πανέμορφης Κεφαλονιάς. Αυτό είναι μνημείο στον άγνωστο ναύτη, επειδή η Σάμη είναι τόπος ναυτικών. Ήρθαμε και στο άλλο διάσημο σπήλαιο της Κεφαλονιάς, στο σπήλαιο Δρογκαράτης. Γεια σου Σπύρο. Κατεβαίνουμε. Είναι 98 μέτρα από πάνω-πάνω μέχρι κάτω-κάτω. Εδώ είναι σαν μπαλκόνι. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ μέσα στο σπήλαιο έχει σταθερή θερμοκρασία 18 βαθμούς. Χειμώνα καλοκαίρι. Και αν έρθεις καλοκαίρι που βράζει έξω τόπος, έρχεσαι και δροσίζεσαι. Γι' αυτό είναι καλή ιδέα στα σπήλαια να πηγαίνεις μεσημέρι. Είναι τρέλα όταν σκέφτεσαι ότι όλα αυτά έχουν φτιαχτεί σταγόνα-σταγόνα. Ένα εκατοστό, 100 χρόνια. Εδώ ο χρόνος χυλάει αλλιώς. Συνήθως τέτοια σπήλαια τα βρίσκουν κατά λάθος. Κάποιος πέφτει σε μία τρύπα. Αυτό παλιά δεν είχε καμία είσοδο, αλλά έγινε ένας σεισμός κάπου τον 18ο αιώνα και άνοιξε μία μικρή είσοδος και από εκεί μπήκαν ντόπιοι και το ανακάλυψαν. Και από το 1964 έγιναν υποδομές και είναι πλέον επισκέψιμο. Εδώ σε αυτό το χώρο γίνονται και συναυλίες και εδώ πέρα μπαίνουν καθίσματα και από εδώ είναι σκηνή. Και φυσικά υπάρχει κόσμος που κάθεται και στα διάφορα ανοίγματα, στα διάφορα θεωρία. Εσύ, γεια σου! Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά, τίποτα. Καλή δύναμη. Ωραία, βγήκαμε στο φως, μπαίνουμε στο αμάξι, αλλά δεν φεύγουμε από την περιοχή. Συνεχίζουμε την εξερεύνηση εδώ γύρω από τη Σάμη. Ήρθαμε στην παραλία Αντίσαμος. Είναι η πιο γνωστή παραλία κοντά στη Σάμη και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες σε όλη την Κεφαλονιά. Έχει βότσαλο, κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά και από πίσω εντελώς πράσινο σκηνικό. Για να φτάσουμε εδώ οδηγήσαμε περιμετρικά και ανεβήκαμε λίγο στο λόφο που βρίσκεται η Ακρόπολη της Σάμης, η αρχαία πόλη. Επίσης αυτό το λόφο από αυτή τη μεριά υπάρχει ένα μοναστήρι, η Ιερά Μονή των Αγριλιών. Μια βουτιά επιβάλλεται. Τα Ιόνια νησιά έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο για να μας γοητεύουν. Η φιλοξενία των κατοίκων, η ιστορία που αποτυπώνεται σε πανέμορφα αξιοθέατα, αλλά και η φυσική ομορφιά που έχει την τιμητική της, είναι μερικά από τα στοιχεία που μας κάνουν να θέλουμε να εξερευνήσουμε σπιθαμή προς σπιθαμή αυτή τη δυτική άκρη της Ελλάδας. Ήρθαμε στα παλιά Βλιχάτα, ένα εγκαταλειμμένο χωριό που ερημώθηκε μετά το σεισμό του 1953. Εδώ σε μια μέρα ο χρόνος σταμάτησε. Οι κάτοικοι έφυγαν
και φτιάξαν καινούριο χωριό πιο κάτω, πιο κοντά στη θάλασσα. Αυτό είναι πολύ συχνό φαινόμενο εδώ στη Κεφαλονιά. Πολλά χωριά δεν ξαναχτίστηκαν, αλλά πήγαν οι κάτοικοι και χτίσαν καινούργια σπίτια σχετικά κοντά στα παλιά χωριά. Και έτσι τα περισσότερα ερείπια έχουν μείνει όπως τα άφησε ο Εγκέλαδος. Όσοι επιζήσανε, εδώ δεν χάσαν μόνο τους κόβους μιας ζωής, χάσανε και ανθρώπους δικούς τους. Αυτό το εγκαταλελειμμένο χωριό κάθε χρόνο τον Αύγουστο ξαναζωντανεύει μέσα από ένα φεστιβάλ μουσικής και τέχνης που λαμβάνει χώρα εδώ από το 2012. Είναι το φεστιβάλ Σαρίστρα που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά γεγονότα των Ιωνίων νησιών. Επιστρέψαμε σπίτι, στο χωριό Αγκώνας, στο κέντρο της Κεφαλονιάς, στρατηγικό σημείο από εδώ. Είμαστε μισή ώρα από Αργοστόλη, μισή ώρα από Σάμι, μισή ώρα από Φυσκάρδο και μισή ώρα από Λιξούρι. Ένα από τα πιο παραδοσιακά πιάτα της Κεφαλονιάς είναι η κρεατόπιτα, αλλά εδώ την κρεατόπιτα δεν την κάνουν με κιμά, την κάνουν με κομματάκια κρέας. Και επίσης είναι τόσο παραδοσιακό που θα το βρεις μόνο σε σπίτια. Πρέπει κάποιος να σου μαγειρέψει. Αυτή εδώ την κρεατόπιτα την έφτιαξε μια κυρία εδώ από το χωριό, από τον Αγκώνα, και ήρθε να μας φιλέψει. Ω, πάρα πολύ νόστιμη. Θα ψάξω συνταγή. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας στην πανέμορφη Κεφαλονιά. Ένα καταπράσινο νησί που μας μάγεψε και πιστεύουμε ότι με ευκολία μπαίνει στη λίστα με τα κορυφαία ελληνικά νησιά για καλοκαιρινές διακοπές, ειδικά για οικογένειες. Εμείς είμαστε σίγουροι πως θα επιστρέψουμε σύντομα και προτρέπουμε όλους σας με την πρώτη ευκαιρία να κάνετε το ίδιο. Για την ώρα αποχαιρετούμε την Κεφαλονιά, αλλά πριν σας ευχηθούμε καλές γιορτές, θέλω να έρθετε λίγο μαζί μου κάπου αλλού. Εντελώς αλλού. Δεν θα σας πω γεωγραφικά που βρίσκομαι, αυτό μπορείτε να το μάθετε στο Instagram. Αυτό που θα σας πω είναι ότι βρίσκομαι μέσα σε ένα τροχόσπιτο και ετοιμάζουμε για σας επεισόδια που θα δείτε από τη νέα χρονιά. Φέτος, λόγω της κατάστασης, αποφασίσαμε να μην ετοιμάσουμε καινούρια εορταστικά χριστουγεννιάτικα επεισόδια. Έτσι κι αλλιώς, τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε κάνει πολλά ωραία χριστουγεννιάτικα επεισόδια και αυτά θα δείτε τις επόμενες εβδομάδες σε επαναλήψεις. Έχετε να δείτε το χριστουγεννιάτικο ταξίδι μας στη Νέα Υόρκη, καθώς και τη Σουηδική Λαπωνία. Έχετε να δείτε και το ταξίδι που κάναμε στο Μαϊάμι περίοδο γιορτών. Αλλά το επεισόδιο που περιμένετε πώς και πώς να δείτε σε επανάληψη και που θέλετε να βλέπετε κάθε χρόνο αυτές τις μέρες είναι το ταξίδι μας στο Ροβανιέμι, στο χωριό του Άγιου Βασίλη, στη Φιλανδική Λαπωνία. Εντάξει, χωρίς αμφιβολία το καλύτερο χριστουγεννιάτικο επεισόδιο που κάναμε ποτέ. Και ναι, θα το δείτε και αυτό τις επόμενες εβδομάδες στον Sky. Για την ώρα τρώω το γιαουρτάκι μου. Μικρές οικογενειακές φάρμες. Γιαούρτι Αγελάδος με 4% λιπαρά. Μέχρι τώρα ξέραμε τα στραγγιστά γιαούρτια μικρές οικογενειακές φάρμες. Τώρα υπάρχει και Αγελάδος από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα που συλλέγεται καθημερινά από μικρές ελληνικές φάρμες. Έχει ανάλαφρη υφή και γεμάτη γεύση. Αληθινό γιαούρτι. Τι έλεγα. Α, ναι. Το επεισόδιο που τραβάμε τώρα, κάπου κεντρική Ευρώπη, με τροχόσπιτο, εντελώς απομονωμένη κατάσταση, θα το δείτε μετά τις γιορτές. Σας ετοιμάζουμε επικά επεισόδια. Λοιπόν, αυτά. Βάζω το μπουφάν και βγαίνω έξω να σας δείξω το μέρος. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε και δίνουμε ραντεβού για το νέο έτος. Καλές γιορτές, με υγεία και αγάπη και πάνω απ' όλα να ευχηθούμε το 2021 να μας συμπεριφερθεί καλύτερα από ό,τι μας συμπεριφέρθηκε το 2020. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, φιλιά πολλά, τα λέμε με τη νέα χρονιά. Γεια!